Ο διευθύνων σύμβουλος του Facebook, Mark Zuckerberg, αποκάλυψε ότι το FBI είχε στήσει την υποτιθέμενη ρωσική εμπλοκή στις εκλογές του 2016 που ανέδειξαν τον Donald Trump στην εξουσία. Αυτό έγινε προκειμένου να καλυφθούν τα όσα βρέθηκαν στο φορητό υπολογιστή του Hunter Biden ή του νυν Προέδρου Τζο Biden που είχαν δημοσιευτεί στη New York Post. Αλλά το βασικό για να κτυπηθεί σε δεύτερη φάση ο Donald Trump που εν τέλει κέρδισε τι εκλογέ του 2016. Όπως αποκάλυψε χαρακτηριστικά ο Τζούκερ Περκ, το FBI ήρθε σε εμάς πριν τις εκλογές του 2016 και μας είπαν «θα έπρεπε να είστε σε εγρήγορση». Μας ενημέρωσαν ότι υπήρχε ένα ενδεχόμενο να υπάρξει ρωσική προπαγάνδα στις εκλογές. Το Facebook λογόκρινε τα πάντα που είχαν σχέση και ότι είχε σχέση με τον Χάντερ Μπάιντεν αλλά και με όσους υποστήριζαν τους Ρεπουμπλικανούς, γιατί έλεγαν πως ήταν άνθρωποι των Ρώσων ο Ζούκερμπερκ εξέφρασε τη λύπη του για την επιχείρηση λογοκρισία μια υπόθεση που αποδείχθηκε ότι ήταν πέρα για πέρα αληθινή. Ναι, ναι, κάναμε λάθο. Δυστυχώ αυτή η ιστορία βρωμάει, παραδέχτηκε, προτού όμω υπερασπιστεί την πλατφόρμα που επέτρεψε στου χρήστε να κοινοποιούν την ιστορία τη New York Post, σε αντίθεση με το Twitter. Το Facebook λογόκρινε επίση όλου όσου προσπαθούσαν να αναδείξουν